Λοιπόν, ολοκληρώσαμε πριν λίγο μια σειρά συσκέψεων μαζί με τον Περιφερειάρχη, μαζί με τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Προφανώς τα αποτελέσματα της χθεσινής δημοτοληψίας μας δημιούργησαν την ανάγκη ενός άμεσου συναγερμού. Τηρήθηκε το πρωτόκολλο από την πρώτη στιγμή έτσι ώστε να στεγανοποιήσουμε τη συγκεκριμένη δομή. Είχαμε 150 θετικά κρούσματα σε σύνολο 497 δειγμάτων. Στα 497 ήταν και οι εργαζόμενοι. Συνολικά έχουμε 148 φιλοξενούμενους που είναι θετικοί. Έχουμε μία εργαζόμενη που είναι θετική και, και ένα στέλεχος της δομής. Από την πρώτη στιγμή και με εντολή του Υπουργού του κυρίου Μηταράκη και όλου του μηχανισμού του Υπουργείου βρεθήκαμε εδώ πέρα για να μπορέσουμε να συντονίσουμε τα βήματα τα οποία προκύπτουν μέσα από τα πρωτόκολλα που έχουμε. Να ξεκαθαρίσω ότι και οι 150 είναι όλοι ασυμπτωματικοί. Αυτό σημαίνει ότι παρά τη δύσκολη κατάσταση υπάρχουν μια σειρά μέτρων τα οποία θα πρέπει να πάρθουν για την περιοχή, αλλά δεν υπάρχει κανένας λόγος ούτε πανικού. Χρειάζεται να υπάρχει ψυχραιμία, να υπάρχει νυφαλιότητα και σε επόμενες 14 μέρες να αντιμετωπίσουμε με βάση τις διαδικασίες που προβλέπονται το ζήτημα που έχει προκύψει. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι το σημαντικό της υπόθεσης ήταν ότι από τη Μεγάλη Πέμπτη είχαμε θέσει σε καραντίνα τη δομή. Αυτό μας έδωσε τη δυνατότητα να μην έχουμε διασπορά στην κοινότητα. Ήδη προχωρήσαν και αυτή τη στιγμή κάποιες ιχνηλατήσεις ώστε να δούμε ακόμα και τα αρνητικά τα αρνητικά κρούσματα που τα οποία ήταν εργαζόμενοι και κινούνταν στην περιοχή, αν υπάρχει ζήτημα διασποράς ή όχι. Το ευχάριστο είναι ότι είναι όλα υπό έλεγχο αυτή τη στιγμή. Πρέπει να πάρθουν κάποια μέτρα και αυτά τα μέτρα είναι πολύ σημαντικά για την περιοχή. Είναι μέτρα τα οποία τα συμφωνήσαμε και έχουν καθαρά προληπτικό χαρακτήρα. Πριν πω οτιδήποτε άλλο σε σχέση με τα μέτρα, θέλω να τονίσω ότι ο περιορισμός της μετακίνησης των πολιτών πρέπει να δοθεί έμφαση στις ευπαθείς ομάδες. Θέλω να παρακαλέσω να κάνω έκκληση σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι είναι μεγάλης ηλικίας, έχουν υποκείμενα νοσήματα στην ευρύτερη περιοχή, σε επόμενες 14 μέρες να παραμείνουν σπίτια τους και κάτω από οποιαδήποτε δικαιολογία να μην βρεθούν στον δρόμο. Αυτούς προσπαθούμε να προασπίσουμε, να διαφυλάξουμε την υγεία των συγκεκριμένων ανθρώπων. Η δομή μπαίνει σε αποκλεισμό, σε στεγανοποίηση. Κανείς δεν μπαίνει, κανείς δεν βγαίνει. Ο Δήμος σε συνεργασία με την περιφέρεια και τους εμπλεκόμενους έχει αναλάβει όλο το κομμάτι της τροφοδοσίας και ό,τι χρειάζεται σε υγειονομικό υλικό, σε παιδικές τροφές και στα ζητήματα τα οποία θα προκύψουν από τις ανάγκες αυτών των 14 ημερών. Ο Δήμος της περιοχής για τις επόμενες 14 μέρες μπαίνει σε περιορισμό σε απαγόρευση κυκλοφορίας 8 το βράδυ με 8 το πρωί. Ταυτόχρονα η κατεξαίρεση κίνηση θα γίνεται μόνο για τους όρους και τις περιπτώσεις Β1, Β2, Β3. Άρα Β4, Β5, Β6 για τις επόμενες 14 ημέρες αναστέλλονται. Επίσης αναστέλλεται η λειτουργία όλων των λαϊκών αγορών, αναστέλλεται η λειτουργία των παζαριών και οποιαδήποτε διαδικασία υπαιθρίου εμπορίου. Ταυτόχρονα ενισχύει το κέντρο υγείας Κρανιδίου με 6 γιατρούς και 4 άτομα νοσηλευτικό προσωπικό. Το ΕΚΑΒ σε 24ωρη βάση θα διαθέσει και για τη δομή και για τις ανάγκες της περιοχής. Ήδη ειδικά κλιμάκια του ΕΟΔΗ και ειδικά κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας είναι εδώ για τις επόμενες και για τις επόμενες ημέρες και μέχρι το βράδυ θα έχουμε προχωρήσει και σε όλους τους ελέγχους που χρειάζονται καθαρά για προληπτικούς λόγους από εργαζόμενους της ευρύτερης περιοχής που θα μπορούσε έμεσα ή άμεσα να έχουν σχέση με φιλοξενούμενους πριν τη Μεγάλη Πέμπτη. Όλα αυτά αντιλαμβάνεστε γίνονται για προληπτικούς λόγους και για να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρχει οποιαδήποτε περίπτωση να έχουμε την οποιαδήποτε επιδημιολογική έξαρση. Νομίζω ότι σε αυτή τη φάση τα μέτρα αυτά είναι ικανά να σπάσουν την οποιαδήποτε περίπτωση μετάδοση του ιού. Σε συνεργασία με το επιστημονικό μας προσωπικό, με τον κύριο Τσιόρδα, ο οποίος δίνει και τις κατευθύνσεις σε σχέση με το επιδημιολογικό και υγειονομικό κομμάτι και σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς, όλα νομίζω θα πάνε καλά. Προέχει και κάνουμε έκκληση για άλλη μια φορά σε όλους τους πολίτες του όμορφου αυτού Δήμου να παραμείνουν στα σπίτια τους, να ακολουθήσουν τις διαδικασίες που προβλέπονται και τις απαγορεύσεις και τον περιορισμό της μετακίνησης και ειδικά να προφυλάξουμε τις ευπαθείς ομάδες.
άνθρωποι μεγάλης ηλικίας, άνθρωποι με υποκείμενα νοσήματα, να παραμείνουν στο σπίτι τους τις επόμενες 14 ημέρες. Αυτά σε γενικές γραμμές. Εγώ θα παραμείνω στην περιοχή μέχρι αύριο. Υπάρχουν μια σειρά διαδικασιών και πρωτοκόλων τα οποία πρέπει να ακολουθήσουμε, ώστε να διασφαλίσουμε ότι όλα θα πάνε όπως πρέπει. Ό,τι γίνεται σε όλη την Ελλάδα, γίνεται και για την περιοχή εδώ. Προβλέπετε πανέλεγχο των δειγμάτων ή δεν χρειάζεται κάτι τέτοιο? Ό,τι γίνεται, γίνεται βάσει πρωτοκόλου. Δεν γίνεται βάσει έμπνευση του οποιοδήποτε. Εάν προκύψουν ζητήματα που αφορούν συμπτώματα ή οτιδήποτε, υπάρχει συγκεκριμένο πρωτόκολλο το οποίο ενεργοποιείται. Σε κάθε περίπτωση, δημιουργούμε δομή μέσα στη δομή υγειονομική. Το κομμάτι πώς θα είναι συγκεκριμένο, έτσι ώστε στις επόμενες 14 μέρες να είμαστε σίγουροι ότι ό,τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε, θα αντιμετωπίσουμε βάσει του πρωτοκόλλου που προβλέπει συγκεκριμένες διαδικασίες. Ποιος προβλημάτισε η μαζικότητα των κρουσμάτων, τα 150 μαζεμένα σε ένα συγκεκριμένο χώρο? Κοιτάξτε, προφανώς μας προβλημάτισε, αλλά το σημαντικό είναι ότι είναι για 150 συμπτωματικοί. Αντιλαμβάνεστε ότι τα δύο κρούσματα που είχαμε ήταν μάλιστα και από συγκεκριμένο κύκλο και διαφορετικό κύκλο από τον κύκλο που δημιούργησε τα 150. Σε κάθε περίπτωση, εξετάζουμε όλα τα δεδομένα που υπάρχουν, πάντα σε συνεννόηση με τους επιστήμονές μας, γιατί αυτοί δίνουν την κατεύθυνση, αυτοί δίνουν την διάσταση που χρειάζεται σε σχέση με την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων καταστάσεων. Δεν υπάρχει λόγος πανικού. Πρέπει να παραμείνουμε όλοι ψύχρεμοι, νυφάλοι και να ακολουθήσουμε τις οδηγίες. Εφόσον ακολουθήσουμε τις οδηγίες, σε 14 μέρες και αυτός ο εφιάλτης θα τον έχουμε προσπεράσει και η όμορφη αυτή περιοχή θα βρει πάλι την κανονικότητά της. Κύριε Υπουργέ, ήταν ανοιχτή η δομή και μπαινά βγαίναν οι άνθρωποι, τις όρθιζαν και λοιπά. Μήπως πριν τη Μεγάλη Πέμπτη είχαν πραγματικά θέμα? Τι εννοείται? Δύσκολη, η χνηλάτιση έχει προχωρήσει και σχεδόν έχει ολοκληρωθεί. Οι χνηλατήσεις γίνονται σε πρώτο χρόνο. Όταν υπάρχει κρούσμα, αμέσως μέσα στα πρώτα 24 ώρες προχωράμε. Θα τα ξεκαθαρίσω κάτι. Οι χνηλατήσεις, επειδή αφορούν προσωπικά δεδομένα, δεν γίνονται με δημόσιες αναφορές. Οι χνηλατήσεις γίνονται βάσει ενός συγκεκριμένου πρωτοκόλλου. Ευθύνη δική μας είναι αυτό το πρωτόκολλο να το τηρήσουμε. Σας θυμίζω ότι έχουμε ένα μηχανισμό σαν χώρα, όπου είναι σημείο αναφοράς παγκοσμίως. Το σύστημα χνηλάτισής μας και το σύστημα της καραντίνας που έχουμε, η πλατφόρμα αυτή που αφορά 28.000 πολίτες, είναι μοναδικό και μέχρι τώρα έχει αποδείξει ότι πέρα από τα μέτρα τα οποία πάρθηκαν την ώρα που πάρθηκαν, υπάρχει ένας μηχανισμός, το ίδιο το κράτος είναι εδώ, για να μπορεί να δουλέψει στο να μπορεί να διασφαλίσει τα δεδομένα τα οποία παρουσιάζονται σε κάθε περιοχή. Αξία έχει να συμφωνήσουμε ότι πέρα από την διάσταση προσπαθούν κάποιοι να δημιουργήσουν, ότι όλα λειτουργούν βάσει πρωτοκόλλου. Δεν πάμε σε προληπτικούς ελέγχους. Όταν υπάρχει ένα κρούσμα, παρεμβαίνουμε ακαριαία. Αυτό κάναμε και στην περιοχή, αυτό κάνουμε σε όλη την Ελλάδα. Γι' αυτό ίσως να έχουμε και τα αποτελέσματα που έχουμε. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Παραμένουμε σε εγρήγορση, παραμένουμε σε επιφυλακή. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να υπάρχει εφησυχασμός και νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Πάντως υπάρχει διαχωρισμός όσων φιλοξενούνται μέσα στο ξενοδοχείο, αφού μας είπατε. Γίνεται εντός της δομής, και γιατί έχουμε οικογένειες. Εκεί καταλαβαίνετε υπάρχουν οικογένειες οι οποίες κάποιους έχουν αρνητικούς, κάποιους έχουν θετικούς. Ο διαχωρισμός γίνεται μέσα στη δομή. Οι ευπαθείς ομάδες αυτή τη στιγμή τους καταχωρούμε και υπάρχει ένα ζήτημα. Οι ευπαθείς και αρνητικοί, εφόσον το επιθυμούν και εκείνοι, παρόλο που είναι όλοι ασυμπτωματικοί, μήπως μεταφερθούν. Αλλά είναι ένα ζήτημα το οποίο το εξετάζουμε βήμα-βήμα βάσει των πρωτοκόλων τα οποία μας θέτουν και οι επιστήμονες και τα πρωτόκολλα τα οποία ακολουθούμε εμείς επιχειρησιακά. Είναι πολλά παιδιά. Είναι πάρα πολλά παιδιά, ναι. Υπουργέ, αυτό το περιστατικό που μας τραβάει λίγο πίσω στην όλη συζήτηση που ξεκίνησε για τη χαλάρωση των μέτρων και σήμερα πάλι το πρωί το ίδιο μας λέγατε. Εγώ δεν λέω, δεν έχω μιλήσει για χαλάρωση μέτρων ή οτιδήποτε. Λέω ότι μέχρι τις 27 Απριλίου όλα τα μέτρα πρέπει να τηρούνται στο ακέραιο. Αυτό επιμένω. Προφανώς η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει μια συζήτηση, όπως κάθε υπεύθυνη κυβέρνηση πρέπει να κάνει, σε σχέση με τα στάδια αποκλιμάκωσης. Αλλά αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή, και πρέπει να το καταλάβουμε σε όλη την Ελλάδα, ότι μέχρι τις 27 Απριλίου θα πρέπει να τηρήσουμε όλα τα μέτρα. Μένουμε όλοι σπίτι. Είναι το κλειδί για να μπορέσουμε αύριο μεθαύριο να πάρουμε τις ζωές μας πίσω. Αυτό πρέπει να γίνει αντιληπτό σε όλους. Εφόσον το εφαρμόσουμε και μέχρι τώρα συντριπτικά ο ελληνικός λαός το εφαρμόζει, νομίζω ότι θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Το γεγονός εδώ πέρα στην περιοχή το αντιμετωπίζουμε ως υπερτοπικής σημασίας και γι' αυτό θα δείτε ότι αφορά μια συγκεκριμένη δομή, δεν αφορά σε διασπορά μέσα στην κοινότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Νίκας, ο Περιφερειάρχης. Κύριε Νίκα. Λοιπόν, νομίζω τα είπε όλα ο Υφυπουργός. Είμαι πολύ πιο αισιόδοξος από ό,τι όταν ήρθα. Και σας βεβαιώνω γι' αυτό. Και αυτή η αισιοδοξία εκπηγάζει πρώτον
από τη γενική κινητοποίηση του κράτους, αστυνομία, λιμενικό, στρατός που θα εγκαταστήσει τις σκηνές, συν 10 υγειονομικοί, 6 γιατροί και 4 νοσηλευτές για το Κρανίδι. Αυτά είναι όλα πολύ σημαντικά πράγματα, μαζί με την προσπάθεια του Δημάρχου εδώ πέρα, η οποία έχει επιτύχει για ενότητα δυνάμεων και γενική κινητοποίηση. Η συνεισφορά της περιφέρειας θα είναι και σε επίπεδο ιατρικό, με τον Γενικό Διευθυντή Δημόσιας Υγείας, τον κ. Διαμαντόπουλο, ο οποίος θα είναι συνεχώς εδώ, και βεβαίως με την κάλυψη όλων των εξόδων που θα απαιτηθούν, Δήμαρχε, οτιδήποτε ζητείς, εμείς η περιφέρεια θα σας το παρέχει, ώστε να βοηθηθεί ο Δήμος και να βοηθηθεί γενικότερα η περιοχή.